Πάμε τώρα να φύγουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, να φύγουμε από την Ελλάδα, θα πάμε στη Γερμανία για να συναντήσουμε την κυρία Άννα Γρηγοριάδου, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι μέλος του γραφείου της Τομεακής Επιτροπής, Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και διδάκτορ περιβαλλοντολογίας του Πολυτεχνείου του Άχεν. Η κυρία Γρηγοριάδου βέβαια έχει δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη, διότι εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε, στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη. Σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Μία μικρή διόρθωση μόνο. Είμαι μέλος της Τομεακής Επιτροπής της Κεντρικής Ευρώπης, το ΚΕ. Α, ναι, της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή, είπα, εκ παραδρομής. Απλά για να μην υπάρχει εξήγηση. Γιατί σωστά. Είδαμε συγκεντρώσεις σας και στη Σκανδιναβία και αλλού σε διάφορες περιοχές αυτό το διάστημα. Στην Ουγγαρία και με άλλους συνυποψήφιους εκεί από το ψηφοδέλτιό μας. Ανοίγουμε μία συζήτηση με όλους τους μετανάστες. Και όχι μόνο, και με τους ντόπιους εδώ που μαζί, την καθημερινότητα μαζί την αντιμετωπίζουμε, σε πολλές χώρες, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στις Βιξέλλες, στη Γερμανία πολύ περισσότερο που υπάρχουν και πολλοί Έλληνες. Σκανδιναβία, έχουμε φτάσει και Βουδαπέστη, Ουγγαρία κτλ. Σωστά. Τώρα, θα περάσουμε και σε αυτά, κυρία Γρηγοριάδου. Ήθελα να ρωτήσω, εσείς είστε εντός εισαγωγικών θύμα της κρίσης, δηλαδή προσφάτως στην περίοδο της κρίσης μετακομίσατε στη Γερμανία? Κοιτάξτε, εγώ είχα φύγει από την Ελλάδα λίγο πριν την κρίση. Άμα θέλετε όμως, ήταν τα προεόρτια, με την έννοια ότι στην Θεσσαλονίκη ήδη είχε χτυπήσει η ανεργία. Ήταν βαρούσε στα κόκκινα πολύ πριν από την κρίση. Και άμα θέλετε, είχα βρει μια διέξοδο στο εξωτερικό, τουλάχιστον για το επίπεδο των σπουδών. Στη συνέχεια όμως, ενώ θέλαμε με την οικογένειά μου που είχαμε δημιουργήσει εδώ πέρα να γυρίσουμε στην Ελλάδα, είχαμε πει ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε, γιατί ακριβώς η κατάσταση στην κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης και μέχρι σήμερα, είναι πολύ άσχημη. Οπότε με αυτή την έννοια έχει επηρεάσει την απόφαση της ζωής μας. Προφανώς. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στη Σκανδιναβία και κάνατε μια σειρά προεκλογικών συγκεντρώσεων και στη Σουηδία, εκεί λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα κάλεσε τους ψηφοφόρους να απέχουν από τις κάλπες και να ασχοληθούν με πιο απολαυστικές δραστηριότητες. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι προφανώς δεν είναι το κόμμα το κομμουνιστικό που πραγματικά εκπροσωπεί, αν θέλετε, τα συμφέροντα της εργατικής τάξης εκεί της Σουηδίας. Εμείς έχουμε σχέσεις με το Σουηδικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Το εργατικό. Οποίο για πρώτη φορά Σουηδικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ΣΚΟΠΕ, λέγεται συγκεκριμένα στη Σουηδία. Δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα με αυτή την έννοια, αυτό που καλούσε στην αποχή. Είναι ένα κόμμα που, άμα θέλετε, έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια και έχει ξεπεράσει σοβαρά εμπόδια που του βάλε το Σουηδικό κράτος και όχι μόνο εκεί βέβαια, να μαζέψει υπογραφές και να κατέβει τις εκλογές, τις ευρωεκλογές για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εμείς στην Κομμουνιστική Πρωτοβουλία, που είναι, άμα θέλετε, μια συμμαχία που έχουμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με άλλα εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη, συνεργαζόμαστε στα πλαίσια αυτά, συναποφασίζουμε, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις για την κατάσταση τόσο στη Σουηδία και όσο και στην Γερμανία, στην Ελλάδα. Ξέρετε, και σε άλλες χώρες. Ξέρετε γιατί μένω εδώ πέρα και ρωτάω, γιατί υπάρχουν και άλλα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης που δεν φαίνονται να έχουν μεγάλη σχέση με το ΚΚΕ και ήθελα να ρωτήσω πού οφείλεται αυτή η διαφοροποίηση. Μιλάμε, ας πούμε, για κατακαιρματισμό της αριστεράς και το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφού όλα έχουν τον τίτλο Κομμουνιστικό Κόμμα, θα περίμενε κανείς να έχουν και μια σχετικά κοινή δράση και πορεία. Εντάξει, ο καθένας προφανώς μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι τίτλο θέλει και δεν μπορούμε κι εμείς να τον βάλουμε να μην το χρησιμοποιεί. Όχι. Το ζήτημα είναι η ουσία, που ουσιαστικά αν οι πολιτικοί που ακολουθούν τα κομμουνιστικά κόμματα, εμείς αυτό έχουμε σαν κριτήριο, άμα θέλετε, είναι πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κάθε λαού, έρχεται κόντρα, άμα θέλετε, σε μηχανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, έρχεται κόντρα σε αποφάσεις των κυβερνήσεων που φυσικά είναι υπό τις εντολές της καθαστικής τάξης. Και με αυτή την έννοια κάθε κόμμα μπορεί να λέει ότι είναι κομμουνιστικό. Υπάρχουν, άμα θέλετε, και κόμματα που δημιουργούνται τώρα. Υπάρχουν κόμματα που χρησιμοποιούν τον τίτλο γιατί έχουν κάποιες, άμα θέλετε, σχέσεις με τους λαούς, δηλαδή έχουν ρίζες ή είχαν παλιότερα ρίζες, αλλά έχουν αποβάλει οτιδήποτε μα οτιδήποτε το συνδέει πραγματικά με αυτό που λέμε την κοσμοθεωρία του κομμουνισμού ή, άμα θέλετε, και την πολιτική που ακολουθούμε στο σήμερα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, έχεις ένα Ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι, ή έχεις το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα που έχουν αποκολλήσει, άμα θέλετε, και τα σφυροδρέπα.
Αθήνα. Έχεις άλλα κομμουνιστικά κόμματα όμως παράλληλα, τα οποία γεννιούνται μέσα από αυτές τις τάχτες. Ναι. Έτσι, και πραγματικά παλεύουν για τα συμφέροντα του κάθε λαού. Με αυτή την έννοια εμείς ψάχνουμε, συνεργαζόμαστε και είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρούμε, σε αυτές τις συνεργασίες, με αυτές τις συνεργασίες, με διάφορα κόμματα, και είναι περίπου στα 30 που συμμετέχουμε. Μάλιστα. Κυρία Γρηγοριάδου, να πούμε πάντως ότι οι περιοδίες αυτές και η κινητικότητα αυτήν την περίοδο του δική σας, όχι προσωπικά, του Κομμουνιστικού Κόμματος εννοούμε, προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε ακροδεξιούς κύκλους, έτσι. Είδαμε, ας πούμε, ότι στο Γκέτεμπορκ δεν σας παραχωρήθηκε μετά από τέτοιο είδους αντιδράσεις η αίθουσα που είχατε ζητήσει. Δεν είναι έτσι? Ναι. Και μάλιστα στη συνέχεια, για να μπορέσουν να το καλύψουν, να δώσουν μια άλλη εικόνα στην οποία δεν ισχύει, φυσικά βάλανε ένα υπέροχο ποσό να πληρώσουμε σαν ενίκιο. Φυσικά εμάς δεν μας φοβίζουν τέτοια πράγματα. Αν θέλετε, αυτό μας βοήθησε να ανοίξουμε ακόμη πιο δυναμικά και τη συζήτηση, να ανοίξουμε το μέτωπο που έχουμε και με φασιστικά στοιχεία, με φασιστικά κόμματα, με κόμματα είτε στην Ελλάδα, είτε στην Σουηδία, είτε στη Γερμανία, που υπάρχουν παντού, και να ανοίξουμε φυσικά να ανοίξουμε και να ξεδικλώσουμε, άμα θέλετε, τη μόνη πραγματική λύση που υπάρχει απέναντι σε αυτά τα κόμματα και σε αυτές τις ιδεολογίες που ρίχνουν το δηλητήριό τους στους λαούς. Και αυτό φυσικά είναι μόνο ακριβώς το γεγονός ότι πρέπει να χτυπήσεις τη ρίζα του προβλήματος, άμα θέλετε, και επιστημονικά πας να χαϊδέψεις ή να δημιουργήσεις εντυπώσεις, αλλά πας να χτυπήσεις τη ρίζα, που δεν είναι άλλο, λέμε εμείς, από το καπιταλιστικό σύστημα, τη ρίζα αυτών των ιδεολογιών. Είναι τόσο έντονο το στοιχείο της ακροδεξιάς που να δικαιολογεί όλες αυτές τις εκτιμήσεις για σημαντική άνοδό της στο Ευρωκοινοβούλιο? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν και στην κοινωνία πλέον, δηλαδή σε κάποιες χώρες λίγο περισσότερο, σε κάποιες χώρες λίγο λιγότερο. Το ζήτημα είναι ότι, δηλαδή, ας πάμε στην Ουγγαρία, συγκυβερνάνε, έτσι. Δηλαδή η τουρκική είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι ιδιαίτερο, έτσι. Έχουν απαγορεύσει, αν θέλετε, τα κομμουνιστικά σύμβουλα, έχουν απαγορεύσει το κομμουνιστικό κόμματα, έχουμε και μια σειρά από χώρες αντίστοιχα. Το ζήτημα είναι ότι ο λαός πρέπει να απομονώσει τέτοιες ιδέες. Πρέπει, άμα θέλετε, να βάλει φρένο σε αυτούς που θεωρούν ότι οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες είναι η πηγή του κακού, που μιλάνε για καθαρές ευρωπαϊκές χώρες, η λογική ότι καθαρή Σουηδία, καθαρή Γερμανία κτλ. Κτλ. Δίνουμε μάχη, άμα θέλετε, και με τους Γερμανούς φίλους ή Σουηδούς, αντίστοιχα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, και παλεύουμε να σταματήσουμε να βάλουμε φρένο σε αυτήν τη λογική μέσα στην κοινωνία που υπάρχει. Υπάρχει κόσμος που καταδικάζει αυτές τις ιδεολογίες, υπάρχει κόσμος που καταδικάζει, αν θέλετε, και όλη την αντιμετώπιση που, όσο και να μην το θέλουμε, επηρεάζει και την υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, με την έννοια ότι μπορεί να μην ψηφίζουν το ΑΕΦΤΕ, έτσι, ή τους Σουηδούς Δημοκράτες, όπως λέγονται αντίστοιχα, εθνικιστικά κόμματα επάνω στην Σουηδία, αλλά επηρεάζουν την κοινωνία. Λέμε εμείς όμως και το εξής, ότι πώς καταλήξαμε σε αυτή την περίπτωση? Είχαμε μνημόνιο? Ναι. Έχουνε πολλούς πρόσφυγες? Εμείς λέμε ότι όχι. Αλλά ακριβώς η δυσαρέσκεια από όλα τα προηγούμενα χρόνια μιας εναλλαγής που υπήρχε μεταξύ σοσιαλδημοκρατών, δίθεν προοδευτικών, συντηρητικών κομμάτων, φιλελεύθερων κτλ. Η εναλλαγή αυτή, η οποία όμως ουσιαστικά ακολουθούσαν μια ίδια πολιτική, με το βιωτικό επίπεδο όλων αυτών των λαών να χειροτερεύει συνεχώς, αυτή λοιπόν η πολιτική είναι που ανεβάζει και αυτά τα κόμματα. Ξέρετε τώρα, κύριε Γρηγοριάδου, αν έχετε μία απάντηση εσείς σε αυτό που λέτε, γιατί αυτή τη δυσαρέσκεια δεν την εισπράττουν τα κομμουνιστικά κόμματα, τα αριστερά κόμματα? Είναι ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει το εξής. Σε κάθε περίπτωση γίνονται βήματα. Γίνονται βήματα, ο κόσμος εμπιστεύεται, ακούει, ακόμη και σε χώρες, άμα θέλετε, αυτό που λέμε τις ατμομηχανείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπιστεύονται, ακούνε αυτά που λέμε, ακούνε τις αναλύσεις μας,
Και εμείς λέμε ότι πρέπει να κάνουν και το βήμα φυσικά να στηρίξουν αυτές τις δυνάμεις, άμα θέλετε και τις μάχες που δίνουμε μέσα στα εργοστάσια, μέσα στους εργασιακούς χώρους και φυσικά και με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές, στις εκλογές. Υπάρχει απογοήτευση, ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες, στις χώρες ας πούμε, και στη Γερμανία, μετά τις ανατροπές, μετά το 1990-1991. Υπάρχει δυσκολία στο να αντιμετωπίσουν ας πούμε, και να αναλύσουν την κατάσταση, αλλά θεωρούμε ότι γίνονται ήδη τα πρώτα βήματα αντιμετώπισης. Κυρία Γρηγοριάδου, ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε, νομίζω το βλέπετε και εσείς, ότι θέματα που αφορούν την οικονομία αλλά και το προσφυγικό ζήτημα είναι ψηλά στις προτεραιότητες, στην ατζέντα, ας το πούμε έτσι, των επικείμενων ευρωεκλογών. Ωστόσο, θέλουμε να πάρουμε αφορμή και από το επιστημονικό σας ενδιαφέρον που επικεντρώνεται στα ζητήματα του περιβάλλοντος, έτσι. Και να σας ρωτήσω πόσο πιστεύετε ότι η Ευρώπη σήμερα είναι αποφασισμένη με τους θεσμούς και τα όργανά της, αλλά και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να παρέμβουν επί της ουσίας σε σχέση με τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν ανοίξει μπροστά μας και όλοι πια νομίζω δεν μπορούμε να μην τα βλέπουμε. Είναι αδύνατον, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ βέβαια. Και κάποιους. Ναι, και μερικούς ακόμη. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ επιλεκτική. Θα το πω έτσι ευγενικά, γιατί είναι πολύ επιλεκτική, άμα θέλετε, στις αποφάσεις που παίρνει και στον τρόπο που υλοποιεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Καταρχήν, εντάξει, πολύ γρήγορα για το προσφυγικό, είναι πολύ επιλεκτική η πολιτική της απέναντι στο προσφυγικό, στο μεταναστευτικό αντίστοιχα. Είναι πολύ επιλεκτική με την έννοια ότι ανοίγουν τη στρόφιγγα, λέμε εμείς, ανάλογα με το πώς τους συμφέρει. Αν ο πρόσφυγας είναι εξειδικευμένος, αν είναι μηχανικός, αν είναι γιατρός, αν ο Σύριος, ακόμη και Σύριοι κανονικά, είναι πληροφορικάροι, τότε τους ανοίγουν τους δρόμους με κόκκινα χαλιά. Δηλαδή έχουν ειδικά προγράμματα τα οποία, άμα θέλετε, τις μαθαίνουν γερμανικά εντατικά πληρωμένα τα πάντα. Βέβαια, αν ο άλλος είναι ανειδίκευτος, τον ταλαιπωρούν μέσα σε άθλιες συνθήκες. Και φυσικά μετά από ένα σημείο τον διώχνουν και από τις χώρες. Θέλω να πω ότι είναι επιλεκτικά ανάλογα με τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους κάθε φορά. Αν υπήρχε τρύπα στα οικονομικά, θα διαλέγαν οικονομολόγους και θα φέρνανε εδώ πέρα. Τώρα έχουν τρύπα στους μηχανικούς, έχουν έλλειψη δηλαδή επιστημονικού δυναμικού σε αυτούς τους κλάδους και άρα διαλέγουν και είναι επιλεκτικοί. Οι υπόλοιποι ας πάνε να πνιγούν, όπως φαίνεται και από την Ελλάδα. Τέλος, στα ζητήματα του κλίματος, είναι πολύ επιλεκτική, άμα θέλετε, η πολιτική τους και έχει να κάνει και με το τι συμφέροντα κάθε φορά εκφράζουν. Άμα θέλετε, η συζήτηση, να πω το πιο απλό για τα αυτοκίνητα, για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η συζήτηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχε ξεκινήσει στη Γερμανία 20 χρόνια πριν. Και βάζανε βέτο η BMW, οι Mercedes κτλ. Γιατί δεν θέλανε ακόμα, η χασούρα τους θα ήταν μεγάλη, γιατί δεν θέλανε πολύ απλά να αλλάξουν την παραγωγή, γιατί φυσικά για να πας σε ηλεκτροκίνηση, έτσι, ναι, και να αλλάξεις όλη αυτή την παραγωγή, χρειάζεσαι ανάλογες επενδύσεις, ανάλογο επιστημονικό δυναμικό κτλ. Και πριν από 20 χρόνια και για πολλά χρόνια βάζανε βέτο ότι δεν θα προχωρήσει τίποτα. Ή άμα θέλετε αυτό το εμπόριο των αερίων, ή άμα θέλετε με την Πάγια, η οποία δίθεν φιλοπεριβαλλοντική, και επειδή έχει να κάνει και το διδακτορικό μου με την ευρύτερη περιοχή και είχα συναδέλφους από το Άχεν που παίρνανε δείγματα από το Ρήνο, η Πάγια είχε μολύνει όλο το Ρήνο και είχε μεταλλάξει όλο το σύστημα εκεί πέρα, το οικοσύστημα. Τότε, πώς να σας πω, λέγανε, υπογράφανε ότι όλα είναι καλά εκεί πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς εξυπηρετούν συμφέροντα μονοπωλίων. Μάλιστα. Ανάλογα με το ποιο μονοπόλιο έχει μπροστά και αν θέλετε γιατί η πολιτική ακολουθεί το μονοπόλιο, αν δώσει το OK το μονοπόλιο ότι ναι, εγώ τώρα θα μπορώ να αλλάξω την παραγωγή, αρχίζει και μια ιστορία με το κλίμα. Προφανώς και είναι πρόβλημα. Έτσι, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ή μεγαλώνουμε, ζούμε εμείς οι ίδιοι. Μας έχουν γεμίσει, μας γεμίζουν καρκίνους ή αυτοάνοσα ή και εγώ δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με το τι τρώμε, άμα θέλετε. Έτσι. Ναι. Κυρία Γρηγοριάδου, τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτών, δηλαδή στο ενδιαφέρον που δείχνουν. Είναι οικονομία,
περιβάλλον, καλά φυσικά τα εργασιακά. Και θέλω να πω ότι εντάξει, είναι ως ένα βαθμό, όχι ως ένα βαθμό, κυρίως είναι θέμα συσχετισμών σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου για να ληφθούν κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Πώς μπορεί όμως να ασκηθεί πίεση? Έχουμε δει και όλες αυτές τις συμφωνίες, τη ΣΕΤΑ, την TTIP κτλ. Όλες αυτές τις συμφωνίες βλέπουμε κατά καιρούς και το κίνημα των πολιτών να διωγγώνεται και να αντιδρά. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω, εμείς θεωρούμε το εξής και νομίζουμε ότι επαληθεύεται και από την ίδια τη ζωή, ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρχει φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και πολιτική, ναι, στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό είναι η ουσία. Mm. Ότι όταν έρχεται η εταιρεία και σου λέει ότι εγώ δεν βγάζω κέρδος, σημαίνει ότι, δηλαδή, από τα αεροπλάνα μέχρι τα αμάξια, μέχρι τα απόβλητα μιας οποιασδήποτε βιομηχανίας, και στην Ελλάδα έχουμε τέτοια παραδείγματα. Λέω λοιπόν ότι όσο αυτό το σύστημα λειτουργεί με βάση το να κερδίζουν οι λίγοι, αυτό που λέμε οι καπιταλιστές εμείς, το να δουλεύουμε οι πολλοί και να κερδίζουν οι λίγοι, όσο αυτό το σύστημα λειτουργεί με βάση το κέρδος και όχι τις δικές μας ανάγκες, γιατί οι δικές μας ανάγκες είναι από το να γίνει το περιβάλλον, το πράσινο, το να μπορούμε να κολυμπάμε στις θάλασσες και τα λοιπά, σε καθαρές θάλασσες, έτσι. Ναι. Όλα αυτά είναι δικές μας ανάγκες, τις οποίες αυτή τη στιγμή θυσιάζονται στο βωμό αυτό που λέμε του κέρδους. Θυσιάζονται στα κέρδη των καπιταλιστών, των μεγάλων βιομηχάνων, της πολιτικής που ακολουθούν τα κόμματά τους. Μάλιστα. Κυρία Γρηγοριάδου, υποψήφια λοιπόν Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ και τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, είναι καλά. Η πατρίδα μου. Στη Νέα Πολύ. Στη Νέα Πολύ, ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι μακριά. Να είστε καλά, κυρία Γρηγοριάδου, καλή επιτυχία. Γεια σας.